Το στέκι του μπακάλι, κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται συστάσεις παρά μόνο υπενθύμηση ότι αυτή την περίοδο θα απολαύσετε φρέσκο ψάρι σε ένα ανακαινισμένο περιβάλλον. Τα λέω σωστά, Νίκο? Πολύ σωστά τα λες, Κωστά μου. Λοιπόν, φέτος ανακαινήσαμε το χώρο. Ναι, φέτος ανακαινήσαμε το χώρο μας, ύστερα από 2-3 χρόνια. Αυτή η ανακαίνιση είχαμε πάνω από 4-5 χρόνια, την κάνουμε έτσι καλή. Πόσα χρόνια κλείνουμε εδώ στην Πηλαία? Φέτος, το Φεβρουάριο, 20 Φεβρουαρίου, θα κλείσουμε τα 10 χρόνια εδώ πέρα. 10 χρόνια. Το 2005 ήμασταν στην Πλαστήρα, στον παλιό μας μαγαζί, ο στέκι του Μπακάλι. Πλέον το όνομα είναι Μπακάλις. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι πάντα υπάρχει φρέσκο πελαγίσιο ψάρι. Εννοείται, πάντα. Η ανακαίνιση μπορεί να έγινε, αλλά το μενού μπορεί να παραμένει το ίδιο, ωστόσο είναι λίγο καλύτερο. Το μεγαλύτερο ψάρι που έχει φύγει σε κιλά πόσο είναι? 11 κιλά. Πολύ. Τι ψάρι ήταν? Ήταν ροφός. Πόσα άτομα φάγαν? 10 δυνατοί παίχτες. Πες μου τα τρία πιο δημοφιλή πιάτα του Μπακάλι. Κρυθαρό των θαλασσινών, που το ονομάζουμε γιουβέτσι. Εννοείται, τα φρέσκα ψάρια ημέρες κάθε φορά. Και γάρτο μακαρονάδα, πολύ καλή. Και αν πρότεινες στο φίλο σου να φάνε κάτι, ας πούμε σήμερα σου λέγανε Νίκο, θέλω να φάμε κάτι ιδιαίτερο σήμερα, τι θα πρότεινες? Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να διαλέξω θα δικήσω ένα άλλο πιάτο, οπότε... Τα πάντα όλα είναι βέβαια. Τα πάντα όλα είναι σωστή απάντηση. Λοιπόν, να πούμε βέβαια στο κοινό ότι όταν έρχεται το καλοκαίρι, υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην... Στο Κανιώτη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι. Όπου εκεί κάνατε θαύματα, μαθαίνω, έτσι. Ναι. Περάσαμε πέρσι δηλαδή το καλοκαίρι, ήταν ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Εκεί που ακριβώς βρίσκεται ο χώρος, για υπενθύμηση. Είμαστε στον παράλληλο δρόμο, πριν την παραλία. Μετά το μασούτι από τον κεντρικό, στη Χανιώτη, αριστερά κάτω. Έτσι. Δίπλα από το ξενοδοχείο Πέλα. Αλλά ως το καλοκαίρι απολαμβάνουμε εδώ στην Πηλαία. Εννοείται.